Περιοδεία σε πολλές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκινούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο της οργανωτικής προετοιμασίας του κόμματος εν ώψη των εκλογών. Έτσι θα έχουμε τις εξής επισκέψεις. Σήμερα Σαββάτο ο Δημήτρης Βρετζόπουλος θα βρίσκεται στη Δράμα και ο Σάββας Αναστασιάδης την Κυριακή, αύριο δηλαδή, θα βρίσκεται στην Καβάλα. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης την Κυριακή 18 του μηνός στο Δημότυχο, ενώ σε Κομωτινή και Εξάνθη θα βρεθεί στις 22 και 23 του Μαρτίου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος. Συνεδρίασε στην Κομωτινή στην 5η τακτική του συνεδρίαση του 2012 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη και 5 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Η στήριξη της τοπικής οικονομίας μέσω της κατανομής 25 εκατομμυρίων ευρώ της περιφέρειας για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πρωτοβουλία που προχωρά άμεσα, όπως επισήμανε στο περιθώριο της συνεδρίασης ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης με βάση τις εξαγγελίες που είχαν γίνει προκαιρού. Για να αρχίσουμε να τρέχουμε τα προγράμματα που έχουν σχέση με την στήριξη των μικρομεσαίων και κατ' επέκταση με την τοπική οικονομία. Η δέσμευση στην οποία προαποφασίσαμε και συναποφασίσαμε τον επιμελητριακό κόσμο ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα εχωρήσει ένα ποσό 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των μικρομεσαίων και η δέσμευση στην οποία είχαμε βάλει και αίρεσή μας ότι η δομή και ο ενδιάμεσος φορέας που θα υποστηρίξει την συγκεκριμένη δράση θα είναι ο δεσμός ως υποστηρητική δομή των επιμελητηρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμείς το ερωτηματολόγιο το οποίο είχαν ζητήσει ήδη το είχαμε αποστείλει από το Γενάρη σε μια σειρά από ερωτηματολόγια, αξιολογήσεις, μοριοποίηση των μικρομεσαίων. Περιμένουμε λοιπόν και από ό,τι διαφέρει υπάρχει μεγάλη κινητικότητα γιατί αρχίζει πλέον σε κεντρικό επίπεδο αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαβλέπει ότι η αδιάλειπτη φυσιακή συμπεριφορά ανακυκλώνει την φτώχεια και τη μιζέρια και περιθωριοποιεί όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Άρα αυτό που προτάσει λοιπόν ως καθήκον σε αυτή τη συγκυρία είναι επιτέλους να στηριχθεί η τοπική οικονομία. Εν ώψη των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα εξαρθούν στο Λονδίνο, η Ολυμπιακή Φλόγα μετά την Αφίτη θα διέλθει από το Δήμο Δράμας όπου και θα κάνει στάσεις 14 Μαΐου του 2012. Κατά τη διέλευση της Φλόγας από τη Δράμα θα συμμετάχουν και οι δραμηνοί λαμπεδοδρόμοι, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση προκειμένου να επιλεγούν. Για το σκοπό αυτό καλούνται όλοι οι πρώην Ολυμπιονίκες και διακριθέντες σε αθλήματα όπως και διακεκριμένοι στα γράμματα, στις τέχνες και στην κοινωνική προσφορά οι οποίοι κατάγονται και διανέμουν στη Δράμα και επιθυμούν να συμμετάσχουν ως λαμπαλιδρόμοι να απευθυνθούν στο Δήμο Δράμας. Για στοφή 180 μοιρών και ανασκευή των αρχικών εκτιμήσεων του Ελληνοδικού Επιμελητηρίου για κρυφά χρέη της ΕΚΑΠ στην εφορία και στη ΣΥΠΑ κάνει λόγο δημοσίευμα του οικονομικού πόρταλ Euro Today που αναπαρήγαγε το σύνολο του διαδικτυακού οικονομικού τύπου. Μετά από αυτή την εξέλιξη και εφόσον το εν λόγω επιμελητήριο ασπάζεται τις απόψεις της ΑΤΕ, ενδιαφέρον ίσως είναι και απαραίτητο κρίνεται να δημοσιοποιηθεί η μοναδική επιστολή που έχει μείνει στην αφάνεια μέχρι σήμερα. Από την πλευρά της ΣΕΚΕ έχει δημοσιοποιηθεί όλη η αλληλογραφία που υπήρξε μέχρι σήμερα και αυτό που απομένει είναι η επιστολή του Ινδικού Ομίλου προς Συμβούλιο Πώλησης Deloitte που εξηγεί τους λόγους αποχώρησης. Η μοναδική επίσημη θέση είναι η επιστολή που έστειλε στη ΣΕΚΕ και η οποία δεν περιείπτει ευθύνες ευθέως στη συνεταιριστική εταιρεία και άρα αυτό που ολοκληρώνει το παζλ των στοιχείων της πολυσυστημένης διαμαρμάτευσης θα είναι η επιστολή απόσυρσης του διαφέροντος από τον ίδιο τον επενδυτή.